Ερχόμενη Δευτέρα, λοιπόν, στις 17 του Ιούνιου, είναι η μέρα του Αγίου Πνεύματος, η οποία δεν είναι η μέρα υποχρεωτικής αργίας, όπως ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, στη χώρα μας οι επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές όταν έχουν χαρακτηριστεί ως αργία από διάταξη λογικής σύμβασης εργασίας, από επιχειρησιακή, από εσωτερικό κανονισμό επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και ένθυμο. Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις θα παραμείνουν κλειστές και οι εργαζόμενοι δεν θα εργαστούν, θα λάβουν κανονικά οι μισθωτοί το υπάλληλο και οι μισθωτοί το μισθό τους και βέβαια οι εργαζόμενοι που παραμείνουν με ημερομίσθιο το ημερομίσθιό τους. Τώρα, στην περίπτωση που για τους παραπάνω λόγους η επιχείρηση παρέμεινε κλειστή τα προηγούμενα χρόνια και φέτος επιθυμεί η κατεξαίρεση να λειτουργήσει, τότε λοιπόν οφείλει να καταβάλει στους εργαζόμενους που αμείβονται με μισθό αύξηση κατά 1/25 του μισθού τους και για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο ένα ακόμα ημερομίσθιο, στο οποίο θα υπολογιστεί και η προσάυξη 75% που γίνεται στις ημέρες αργίας. Κατά τις καταγγελίες, συνήθως υπάρχουν τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν πληρώνουν αυτές τις αυτές που πρέπει να πληρώνουν κατά τις μέρες των αργίων. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν βέβαια και οι νόμιμες ημέρες εργασίας σε διάφορα επαγγέλματα όπως τα τουριστικά που αναφέρεται, το ψηφισμού κτλ, ξενοδοχεία, όλα αυτά τα οποία δουλεύουν κανονικά τις μέρες αυτές. Απλά θα πρέπει να προσθέσουν τις προσαυτήσεις που ορίζει ο νόμος.